Λοιπόν, ωραία σειρά, φρέσκια και από την ΤΟΗ. Είμαι μαζί με τον... Κωνσταντή Έις, από τους All About Anime. Τον μεγαλύτερο podcaster της Ελλάδας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το... Dragon Quest του 2020, την ιστορία του Dai. Το Dragon Quest, για όσους δεν το ξέρετε, είναι από τα πιο κλασικά JRPGs, όπου από το 86 συνεχίζει μέχρι σήμερα. Έχει βγάλει 12 με 13 τίτλους και τώρα έναν έξτρα για τα κινητά με το νέο anime, για να το προωθήσουν. Ήτανε αρχές της ευθυνοπορνής της season και έψαχνα να δω ένα show πέρα από το Akudama Drive και το Jujutsu Kaisen, και τσέκαρα το Dragon Quest από την Toei και είδα ότι είναι κάτι σαν remake όλης της σειράς. Και επειδή είχα ψιλοπαίξει και το 10 σαν game, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και το ξεκίνησα. Plus είδα το τρέιλερ και έπαθα πλάκα με τα σχέδια. Και λέω, πρέπει να την αρχίσω αυτή τη σειρά. Αν και το τρέιλερ του Dragon Quest ήταν πρόσφατο σε σχέση με το release του πρώτου επεισοδίου, το πρώτο teaser για το Dragon Quest είχε κυκλοφορήσει πάνω από ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει η σειρά. Και το είχα δει, μου είχε κάνει εντύπωση, όλοι περιμέναμε, γιατί προφανώς όλοι περιμέναμε πότε θα γυρίσει το Dragon Ball Super. Άρα αυτόματα βλέπουμε αν η Toei παίρνει νέες σειρές. Πριν παίζονταν τον Gengege no Kitaro και πήρε και δύο σεζόν. Ωραία σειρά το Gengege. Φαίνεται ότι η Toei το έμαθε το μάθημά της, διότι πρώτον, όπως εξήγησε, στο πρώτο teaser είχε εκπληκτικό animation και τρομερά σχέδια, δηλαδή ήταν απίστευτο πόσο ωραίο έδειχνε. Και επίσης αποκαλύφθηκε ότι η Toei κυριολεκτικά πήρε το χρόνο της με αυτή τη σειρά. Γιατί το λέω αυτό? Εκτός ότι προφανώς Dragon Quest, εμένα ας πούμε το αγαπημένο μου game είναι το Chrono Trigger. Αντικειμενικά δηλαδή το Chrono Trigger το λατρεύω, είναι άψογο. Δεν ενδιαφέρομαι πολύ για τα Dragon Quest, αν και ξέρω τι παίζει. Να φανταστείς, το τελευταίο πράγμα από Dragon Quest που είδα ήταν εκείνη την ταινία του Netflix. Α, ναι, αυτή όπου ήταν όλο με 3D. Κοίτα, δεν ήταν άσχημο. Ήταν ωραίο, σαν CG. Ψιλοβαρέθηκα λίγο γιατί είχε υπερβολική δράση, αλλά στο τέλος με κάλυψε με αυτό το plot twist. Δεν λέω ποιο είναι, όποιος θέλει να δει την ταινία, ξέρεις εσύ ποιο plot twist είναι. Η ιστορία μας ξεκινάει με έναν άγνωστο ήρωα να πολεμάει τον Dark Lord, το σκοτεινό άρχοντα της ιστορίας μας, όπου μαθαίνουμε ότι αυτό είναι ένα flashback, διότι αυτή η μάχη έχει τελειώσει εδώ και χρόνια και με έναν άνθρωπο να καταράσετε τους υπόλοιπους ανθρώπους και να γίνεται μια μεγάλη έκρηξη. Ο ήρωάς μας, ο Ντάι, ζει σε ένα απομακρυσμένο island με κάτι τέρατα. Και από αυτά τα τέρατα συγκεκριμένα υπάρχει ένα το οποίο μπορεί και μιλάει, ο Μπρας, όπου λειτουργεί κάτι σαν παππούς, μπορούμε να πούμε. Τον εκπαιδεύει για να γίνει μάγος, μεγάλος και τρανός, αλλά σε τυπικό σόνεν στερεότυπο, ο Ντάι δεν έχει όνειρα να γίνει μάγος και να γίνει υποστηριχτής ενός ήρωα ή του επόμενου ήρωα, του μεγαλύτερου ήρωα, γιατί όπως φαίνεται κάθε περίοδο οι ήρωες ξεφυτρώνουν. Αλλάζουν, ναι. Με το που φεύγει δηλαδή ο ένας αναμένουμε τον καινούριο. Ο Ντάι έχει όνειρο να γίνει και αυτός ήρωας. Στην συνέχεια εμφανίζεται στο νησί, μετά από πολύ καιρό, ένα πλοίο με ανθρώπους, επειδή εκεί όλο το νησί έχει μόνο τέρατα, και πάει να τους υποδεχθεί ο Ντάι, επειδή από τις στολές καταλαβαίνει ότι είναι ήρωες. Το αστείο είναι ότι οι άνθρωποι που εμφανίζονται, τουλάχιστον ο ένας, μοιάζει κυριολεκτικά στο σουλούπι σαν να είναι πρώην πρωταγωνιστής ήρωας από το Dragon Quest. Άρα όντως σου δίνει αυτή την αίσθηση όντως παίζει να είναι ήρωας. Αλλά μετά από λίγο θα καταλάβουμε ότι δεν έχουν καμία δύναμη και έχουν έρθει στο νησί μόνο και μόνο για να κλέψουν ένα χρυσό υπτάμενο slime, όπου έχει ικανότητες για να χυλάρει, και θέλουν να το πάρουν για να το παραδώσουν στον βασιλιά.
αφού τον εξηγηλάνε τον Εντάι, κλέβουν το εν λόγω σλάιμ. Τον Γκόμετσαν. Α, ναι, που κάνει μόνο πι-πι. Ναι, γιατί το νόημα είναι ότι αν και το σε αντιμετωπίζουν όλους σαν τέρατα σε αυτό το νησί οι άνθρωποι, γιατί προφανώς όταν είσαι ο hero σε ένα game, όλα τα τέρατα τα βλέπεις σαν τέρατα, δεν έχουν ονόματα. Ο Ντάι, επειδή έχει μεγαλώσει με τέρατα, είναι η οικογένειά του και καλά. Ο παππούς του, ο Μπράς, του λέει ότι πρέπει να πάμε και να του σώσουμε, επειδή είναι η οικογένειά μας, και του δίνει κάτι κάψουλες όπου έχει μέσα τα τέρατα. Έχει τις κάψουλες από το spin-off του Yu-Gi-Oh, άμα θυμάσαι. Θυμάσαι ότι υπήρχε ένα spin-off του Yu-Gi-Oh με κάψουλες. Κάτσε, εσύ λες τα Emonsuno. Όχι, όχι, όχι. Το Yu-Gi-Oh είχε μια μίνι σειρά με τον Μέγα Αλέξανδρο που είχε κάψουλες. Δεν σου κάνω το πλάκα. Είναι αληθινά, δεν τα βγάλω. Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κάψουλες και πολεμάγανε. Ναι, στο Yu-Gi-Oh και πολύ. Ναι, και έχει παρόμοια κάψουλες οι οποίες μπορεί μέσα να αποθηκεύει τέρατα. Αλλά το πιο περίεργο σε αυτή τη μάχη δεν είναι ούτε οι κάψουλες, ούτε ο ψεύτικος ήρωας, ούτε ο Ντάι που προσπαθεί να σώσει το φίλο του. Είναι το animation. Η Toei έχει κάνει πολύ καλά σχέδια και για πρώτο επεισόδιο είναι πολύ καλό σχεδιασμένο. Αν εξαιρέσεις ένα κακό πλάνο, όπου είναι στην αρχή, όταν θέλει να σου δείξει τα πολλά τα τέρατα, όπου επειδή είναι πάρα πολλά, σου τα εμφανίζει με 3D CGI για να εγκλιτώσουν λίγο χρόνο. Επειδή άμα τα είχαν κάνει όλα στο χέρι θα ήταν τρομακτική δουλειά. Πολύ, ναι. Και γενικότερα η ιστορία από εκεί και πέρα προχωράει με τον Ντάι να ξεμπροστιάζει, να το πούμε έτσι, τον ψεύτικο ήρωα, όπου άμα δεν κάνω λάθος δεν παίρνει ποτέ όνομα αυτός ο χαρακτήρας, νομίζω όλη τη σειρά τον λένε ψεύτικο ήρωα. Ναι, ναι, ναι. Και μαζί με το πάρτι του ο βασιλιάς να τους φυλακίζει και στη συνέχεια ο Ντάι να αναγνωρίζεται σαν και καλά ένα ξεχωριστό άτομο, όχι ήρωας, όχι ήρωας, δεν του δούμε τον ήρωα, το τίτλο ακόμα του ήρωα. Έχει και στην συνέχεια, έχει δύο επεισόδια όπου μετά από 2-3 χρόνια σώζει την επριγκίπισσα απλώς για να χτίσει τέτοιο. Το love interest του πρωταγωνιστή, όπου είναι η Λεώνα. Την συνέχεια πάμε στους δύο πιο σημαντικούς χαρακτήρες που έρχονται στο νησί, όπου είναι ο main ήρωας, ο Αβάν, και ο μαθητευόμενος του μάγος, ο Pop. Το spoiler is men. Αλλά ο Αβάν παρουσιάζεται στην αρχή ως εκπαιδευτής ηρώων και στη συνέχεια αποκαλύπτεται, συγκεκριμένα νομίζω, spoiler δύο alert. Επεισόδια αφού εμφανιστεί. Spoiler alert, εντάξει, χάσατε το suspense του ενός επεισοδίου, ότι ο Αβάν είναι ο πρώην ήρωας που είδαμε στην αρχή του πρώτου επεισοδίου και ήταν αυτός που νίκησε τον Demon Lord, και επειδή έχει υποψίες ότι ο Demon Lord, ότι ένας νέος Demon Lord θα επιστρέψει, αποφασίζει να προπονήσει τον Pop, που είναι ο μαθητής του, όπου είναι μία μίξη, σαν να έχει πάρει το Γιάμτσα και τον Γκρίλιν από τον Dragon Ball και να του έχει ενώσει, και μαζί να εκπαιδεύσει και τον Ντάι, ο οποίος ο Ντάι από τη φύση του μοιάζει πάρα πολύ στον Goku, άρα έχουμε όλο το πρώτο cast του Dragon Ball. Μετά από αυτό αρχίζει το actual plot, που γίνεται πολύ ωραίο. Ναι, διότι αν και η ιστορία φαίνεται κλασικά, το τέρας της μέρας με τον πρωταγωνιστή απλά να νικάει ή να ανακαλύπτει μία δύναμη, στην πραγματικότητα γίνεται πολύ dark σε κάποια σημεία. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στους χαρακτήρες. Ο main πρωταγωνιστής μας είναι ο Ντάι. Για μίλησέ μου για τον Ντάι. Τι σου θυμίζει και πώς θα τον χαρακτήριζες? Ο Ντάι είναι το κλασικό αγοράκι των Εσόνεν, όπου θέλει να γίνει ο δυνατότερος για να προστατέψει τους φίλους του. Σαν χαρακτήρας είναι ψιλοκλασικός, αλλά δεν χάνει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι φουλ κλισέ και τέρμα βαρετός. Και υποδηλώνει ότι μάλλον θα κατάγεται και από κάτι πιο δυνατό. Δεν πιστεύω ότι απλώς είναι ένα άκυρο ορφανό αγοράκι που με το training του Αβάν και του Μπράς έγινε τόσο δυνατός. Εγώ πιστεύω ότι θα έκανα origin story που θα το μάθουμε στην συνέχεια.
Ναι, διότι υπάρχουν κάποια υπονοούμενα που παίζονται με τον Ντάι. Είναι ο Ντάι, είναι ο κλασικός πρωταγωνιστής, ο Σόνεν. Καλά, η σειρά είναι προπολεμική, είναι του 1980, άρα κανένας δεν έχει δικαίωμα να πει ότι είναι Σόνεν κλισέ. Είναι κυριολεκτικά ο μπαμπάς των Σόνεν. Είναι πάρα πολύ παλιά σειρά. Άρα, ό,τι έκανε εκείνη την εποχή δεν θεωρείται κλισέ. Είναι original ιδέες και προφανώς ακολουθεί και την ιστορία ενός βιντεοπαιχνιδιού. Άρα, είναι αναμενόμενο ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια κλισέ. Ο αδύναμος πρωταγωνιστής που σιγά σιγά δυναμώνει, που έχει όνειρα, θέλει να γίνει νούμερο ένα hero, ή θέλει να γίνει hero γενικότερα, όχι νούμερο ένα, μην το κάνουμε My Hero Academia. Και το σημαντικότερο, κάτι που παρατήρησα, προφανώς υπονόησες ότι ο Ντάι έχει κάποια δύναμη μέσα του που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ παλιά στα 80s και στα 90s, όταν ένας χαρακτήρας δυνάμωνε, τον βλέπαμε να περιτριγυρίζεται, βασικά να συμβολίζεται με χρυσό χρώμα. Τώρα δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο σχετίζεται και με τον Dragon Ball Super. Βλέπουμε ότι η δύναμη συμβολίζεται με ασημένιο χρώμα, μιας και η μυστική δύναμη που υπονοείται ότι έχει ο Ντάι είναι κάτι που κάνει τα μαλλιά του λευκά προς ασημένια. Που δεν ξέρω, μου έφερε λίγο Ultra Instinct. Είναι αυτό, είναι copy-paste από το Ultra Instinct. Απλώς έχει και το τατουαζάκι στο μέτωπο. Δεν μπορούμε να είμαστε πολύ κακοί. Ναι, επίσης, κάνει unleash την δύναμή του όταν του σπάει το μεταγιώνο που έχει στο μέτωπο. Αυτό το... Δεν το έχω προσέξει ποτέ. Αυτό ωραία το... λεπτομέρεια. Σαν στέμα. Και νομίζω ότι το είχαν βάλει οι γονείς του αυτό για να μάθει να ελέγχει τις δυνάμεις του. Αυτό είναι τελείως fan theory. Μην πέστε στα σχολεία και πείτε ακρίβειες και τέτοιο. Κώστας D.A.'s. Αυτό. Το έχω βγάλει εγώ. Κώστας D.A.'s theory. Αυτό. Ωραία, ας βάλουμε όμως στην άκρη τον Ντάι, και επειδή δεν θέλω να κάτσω να ασχοληθώ με κάθε τέρας ξεχωριστά, πέρα από τον παππού του τον Μπράς, που δεν ξέρουμε κάτι ιδιαίτερο και πέρα από τη συγγένεια του με τον Ντάι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, να προχωρήσουμε σε έναν από τους πιο cool χαρακτήρες, ο οποίος καταφέρνει, δεν ξέρω πώς καταφέρνει με τέτοιο κούρεμα και που μοιάζει κυριολεκτικά με τον παππού από το κουτί του Κουάκερ. Εμένα μου θυμίζει τον παππού από το κουτί του Κουάκερ. Έχεις φάει ποτέ Κουάκερ? Ναι, ναι. Αυτούς τους Άγγλους. Τον Αβάν. Πολύ συμπαθητικός χαρακτήρας. Ναι, όντως που ενώ στην αρχή όταν τον πρωτοβλέπεις είναι τυπάς όπου λες ότι δεν έχει ιδέα από μαγείες και από δυνάμεις και απλώς είναι ένας καραγκιοζάκος που προσπαθεί να το παίξει ξέρω αυτό και αυτό, αλλά όταν είναι στη μάχη σοβαρεύει και αλλάζει φουλ σαν χαρακτήρας. Ναι, είναι ο πρώην ήρωας και καλά αν θεωρήσουμε ότι αυτό λένε ότι το Dragon Quest, το άνιμε βασίζεται εν μέρη στο Dragon Quest 3. Άρα αν αυτός θα ήταν, αν είναι το άνιμε του Dragon Quest, το Dragon Quest 3,5, τότε ο Αβάν είναι ο ήρωας του Dragon Quest 2,5, δηλαδή είναι ο προηγούμενος ήρωας της ιστορίας και τώρα αφού έγινε ήρωας και ένιωσε ότι εμφανίζεται πάλι απειλή από τον Demon Lord, σκέφτηκε τι καλύτερο από το να αρχίσει να κάνει training μαθητές σε όλο τον κόσμο. Και ο πιο πρόσφατος του μαθητής πριν από τον Ντάι ήταν ο Pop. Ο Pop, τι έχεις να πεις για αυτόν? Κατάλαβα ότι είναι ένας χαρακτήρας που θα είναι τύπου Ουζόπ, που είναι όλο λόγια και δεν κάνει πολλά πράγματα, αλλά αλλάζει αυτό. Ευχάριστα, ευτυχώς. Θα προχωρήσουμε στις αγαπημένες ιστορίες. Λοιπόν, Κωνσταντιέις, θέλω να μου πεις για εσένα μέχρι τώρα, ποιες είναι οι αγαπημένες σου ιστορίες και αν δεν έχεις ιστορίες, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν πολλές ιστορίες, ποια είναι τα αγαπημένα σου στιγμιότυπα? Από τις ιστορίες που μου άρεσαν ήταν εκεί με τον Αβάν και τη μάχη με τον... τον Χάντλα. Παθαίνεις γλωσσοδέτη να το λες αυτό. Χάντλαρ. Χάντλαρ νόμιζα τον λέγανε, τελικά Χάντλαρ τον λένε. Ναι, ναι, όπου ήταν δυνατή σαν σκηνή. Και από θέμα δράσης και από συνέστημα και από... Ήτανε πολύ καλή σκηνή, ωραία. Και νομίζω ότι είναι και εκεί με τον Crocodile, ένας από τους κακούς όπου θα εμφανιστούν στην συνέχεια. Είναι έτσι ράκι του Demon Lord, όπου παραδέχεται τους αντιπάλους του.
Θέλω ένα πράγμα να τονίσω. Επειδή είναι anime των 80s και 90s και επειδή είναι video game, πρέπει πάντα να υπάρχει ένας κακός όπου μπορεί να είναι κακός, αλλά έχει τιμή. Έχουνε τσίπα πάνω τους. Αυτό ήταν ένα από τα σημεία όπου μου άρεσε και η σκοτεινή τόνιο που αρχίζουν και εμφανίζονται τώρα στα τελευταία επεισόδια. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Και να σου πω την αλήθεια, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου. Από τις αγαπημένες μου σκηνές είναι όλη η μάχη, όλη η μάχη, εντάξει, δύο επεισόδια είναι, του Χάρδιλαν με τον Αβάν. Δηλαδή και ωραία μουσική, ένα πράγμα που δεν έχω σχολιάσει και θα μιλήσουμε αργότερα. Όλη η σειρά δείχνει σκηνοθετικά ωραία. Δηλαδή οι μάχες δεν είναι απλά έχουν ωραίο animation, είναι και δημιουργικές. Τους βλέπεις ακτίνες, μαγείες, σπαθιά, μπουνιές, τα πάντα. Η μάχη δηλαδή με τον Αβάν, που είναι η πρώτη σοβαρή μάχη με τον Χάρντλα στη σειρά, είναι εκπληκτική. Και στη συνέχεια ένα ωραίο στιγμιότυπο είναι πρόσφατα που έγινε στο τελευταίο επεισόδιο, που εμφανίζεται Χιούνκελ. Δεν πρόκειται να πω ποιος είναι, δεν πρόκειται να πω τι παίζει. Ναι, αυτό μόνο θα πω, και ότι όπως και ο Κρόκοντάιν είναι ένας από τους άντρες του Demon Lord. Αυτά τα δύο είναι άψογα στιγμιότυπα, αλλά πάντα υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες και όλοι οι χαρακτήρες. Ισχύει. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το cast είναι μικρό των πρωταγωνιστών, είναι τρεις χαρακτήρες. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι βρίσκουν τρόπους όλοι κάπως να βοηθούν στην ιστορία. Γιατί άμα θυμάσαι το opening, είναι ένα στιγμιότυπο που ένας επιτίθεται, νομίζω Κρόκοντάιν είναι, επιτίθεται στο Ντάι. Ο Ντάι δέχεται μια επίθεση μετά. Όχι, βασικά τη δέχεται η map την επίθεση, τη στέλνει στον Ντάι και ο Ντάι τη στέλνει πίσω. Δηλαδή υπάρχει συνεργασία. Γιατί έτσι δουλεύει ένα πάρτι σε ένα game. Ένα χιλάρι, ένα μπουστάρι, ένα κανιξόρ και ένα είναι μπροστά και τρώει τον damage και ρίχνει σπαθιές. Και ήθελα να πω ότι επίσης ότι το όλο team δουλεύει με τον εγκέφαλο. Δεν είναι ομίδια, ας πούμε, επειδή ο Ντάι έχει τις δυνάμεις του, πάει έτσι εξερά και λέει «Οπ, εδώ, χράου». Ένα μικρό spoil θα κάνω, γιατί τώρα με προκάλεσες γι' αυτό. Υπάρχει ένας χαρακτήρας όπου όλο το κορμί είναι πανοπλία πλην το πρόσωπό του. Σε ένα κλασικό άνιμε αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα. Στο Dragon West κυριολεκτικά ο πρωταγωνιστής πήγε να του χτυπήσει κατευθείαν με φωτιά το πρόσωπο. Μου άρεσε αυτή η λεπτομέρεια. Ήταν έξυπνο. Ενώ περίμενα, ας πούμε, να πει «Δεν το έχω, έχει παντού πανοπλία, δεν το...» Κατευθείαν, απλά σηκώθηκε και του πέταξε φλόγα στο πρόσωπο για να τον πετύχει. Και μέχρι και ο αντίπαλος, που είναι κακός, τα πήρε στο κρανίο εκείνη την ώρα. Ότι ο συγκεκριμένος αυτός ο κακός στην επανοπλία όπου φοράει έχει μια μαλακία όπου εξέχει και το βγάζει και είναι το σπαθί του. Μπορεί να το βγάλει και να χρησιμοποιηθεί σε μαστίγιο, απλά μπορεί και να το ενώσει. Μου θυμίζει όπλα στο Bloodborne. Άμα θυμάσαι στο Bloodborne υπήρχε ένα Cain, το οποίο σου μπορούσε να γίνει και μαστίγιο, αλλά μπορούσε να το ενώσει και να γίνει και σπαθί. Θες να πάμε στην μουσική. Πιστεύω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για openings και μουσική. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το ένα opening, γιατί η σειρά μέχρι στιγμής έχει μόνο ένα opening, και θα σπάσω τον κανόνα μου. Θα μιλήσω για το απαγορευμένο πράγμα που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Είναι κάτι στα άνιμε που το φοβάμαι να το αναφέρω, καθαρά γιατί δεν μπορώ να παραπονιέμαι όλη την ώρα, αλλά να είναι καλά το Jujutsu Kaisen που μου άνοιξε τα μάτια, και τώρα αρχίζω και κοιτάω endings, διότι το ending του Dragon Quest, τουλάχιστον νομίζω για σένα είναι καλύτερο από το opening. Δεν ξέρω, αλλά έχω παρατηρήσει ότι από πέρσι το καλοκαίρι, από τότε που είχαν βγάλει του Fire Force, όλη η χρονιά έχει καλά endings. Έχουν αρχίσει και δίνουν τέτοιο έμφαση και στα endings. Ενώ παλιά ήταν απλώς ένα χαλαρό τραγουδάκι, ψιλομπαλάντα της πούτσας, όπου δεν άξιζε και ήταν απλώς για να σου δείξει τους τίτλους. Ενώ τώρα έχουν και ωραίο σχέδιο και visuals και είναι decent σαν ένα μουσικό κομμάτι. Ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και οι δύο μουσικές. Αν και να πω την αλήθεια, εξακολουθώ να μου αρέσει πιο πολύ το opening. Συγγνώμη, είμαι biased. Είναι ένα opening το οποίο, όπως λέει και ο Κώστας, είναι Naoto Shishida όλα. Το έχει κάνει animate όλο μόνο στο Naoto Shishida. Αν όχι ο καλύτερος, από τους top καλύτερους animator της Toei Animation, έχει φτιάξει όλο το opening και φαίνεται. Είναι δηλαδή αψεγάδιαστο, είναι πολύ δημιουργικό, είναι όλα κουνιούνται, είναι πανέμορφο. Και ο τύπος, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι έρωτα έχει με τον Dragon Quest, τον έχουμε δει να εμφανίζεται συνεχώς. Legit, αυτός το έχει φτιάξει όλο. Ναι, δεν κάνω πλάκα, όντως. Έφτιαξε όλο το intro στην αρχή που δείχνει τον
άγνωστο ήρωα να νικάει το Χάρντλα. Ο Μιτζή. Και έχει κάνει όντως απίστευτη σαν δουλειά. Έχει κάνει πολύ καλή. Στη συνέχεια αυτό, τον Ντάι να φτάνει στο νησί του και όλο το opening το έχει φτιάξει μόνος του. Είναι ο, πώς θα το πω, είναι ο booster animator της Toei, δηλαδή τον εμφανίζουν μόνο όταν θέλουν να μπουσταριστεί κάποια σκηνή. Έκανε, ας πούμε, την πασίγνωστη σκηνή με τον Goku που είναι Master Ultra Instinct. Έκανε τις μεγαλύτερες σκηνές του Dragon Ball Super, δηλαδή, ας πούμε, με τον Vegito Blue να πολεμάει το Zamasu. Στο One Piece έχει... Στο One Piece έχει αμέτρητες σκηνές. Έκανε τον Gear 4 με τον Doffy. Εντάξει, αυτό ήθελα μόνο. Εντάξει. Απίστευτη σκηνή. Απίστευτη σκηνή. Έκανε το introduction με τον Σάμπο που πήρε πρώτη φορά το φλογισμένο φρούτο του. Άμα θυμάσαι, που έκανε μια τεράστια φλόγα. Ναι. Ωραία σκηνή αυτή. Την ψεύτικη πώς το λένε, αποστολή του Λούφι για να σώσει τον Ace. Άμα θυμάσαι, ένα σημείο ελευθερώνει τον Ace, ανάβουν παντού φλόγες και είναι ο Λούφι και ο Ace που πιάνουν τα χέρια και βγαίνουν μαζί στο, και στον ουρανό εμφανίζεται το σήμα του Whitebeard σε φλόγα. Ήταν αυτός. Ναι, είναι απίστευτος. Είναι απίστευτος. Και η δράση του είναι εκπληκτική. Τον βρίσκεις πραγματικά όπου υπάρχει καλή σειρά της Toei και όπου υπάρχει καλό animation, τον βρίσκεις. Έκανε μια εκπληκτική δουλειά. Δηλαδή το opening είναι. Δεν μπορώ να το κάνω skip. Γενικά εγώ δεν κάνω skip το opening. Εκτός άμα είναι φρικτό, άμα είναι κάτι το οποίο απλά βαριέμαι να το ακούω. Έσαν το. Πες το. Ακουντάμα drive. Ήταν άθλιο. Ήταν άθλιο, αλλά στον οπτικό του ήταν αυτό απίστευτο. Είναι το πρόβλημα. Με τα νέων γράφη. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ωραίο. Opening για να βγει καλό πρέπει να έχει και καλά visuals, πρέπει να έχει και καλή μουσική. Άμα κάτι δεν είναι καλό και δεν ταιριάζει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω το Akudama Drive, αλλά όντως αυτοί που το τραγουδούσαν δεν πες να τραγουδάνε στην πραγματική ζωή. Ή απλά δεν θέλαν να τραγουδήσουν εκείνη την ημέρα. Αντίθετα στο Dragon Quest, αυτός που ήθελε να κάνει το opening ήθελε να τραγουδήσει και αυτοί που κάνανε το ending θέλαν να τραγουδήσουν. Επίσης, ο composer της σειράς ήθελε να φτιάξει ωραία μουσική, γιατί η μουσική του είναι γαμάτη. Δεν κάνω πλάκα, δηλαδή νιώθω ότι είναι τέρμα κινηματογραφικό το feeling που σου δίνει η μουσική στο Dragon Quest. Αρχίζει το opening και σε θα υπάρει. Είναι σαν να λες πάμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Ουσιαστικά το opening σκοπός του είναι ότι. Κοίτα, η ιδέα πίσω από τα openings είναι ότι όταν κάποιος κάνει zapping στην τηλεόραση, θα πέσει το μάτι του στο opening, θα δει το όμορφο animation και τη μουσική και θα κάτσει να δει το επεισόδιο. Εγώ πιστεύω το κάνει τέλεια. Και μιας και αναφέραμε opening και ending και μουσική, θα ήθελα να πάμε στο τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Ταινίες. Το πρόβλημα με το Dragon Quest είναι ότι δεν έχει ταινίες. Και αυτό το κομμάτι. Κανονικά έπρεπε να το κάνω skip και να πω: εντάξει, παιδιά, δεν έχουμε ταινίες, άρα προχωράμε. Αλλά επειδή είμαι καλός και θέλω πάντα να δίνουμε τις γιορτινές μέρες στον κόσμο ιδέες για το τι να δούνε, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην ταινία που αναφέραμε πριν. Την Dragon Quest ταινία του Netflix. Όπου μια και την έχεις δει, με βγάζεις από πάρα πολύ κόπο, για να σε ρωτήσω άμα θα την πρότεινε στον κόσμο. Θα την πρότεινα. Έχει ωραίο σχέδιο. Όντως αυτό που είπες έχει. Η υπερβολική δράση, πράγμα που εμένα δεν με χάλασε. Εγώ χάρηκα κιόλας που είχε φουλ δράση. Αλλά αν θέλετε να το δείτε, είναι τελείως ξεχωριστή ιστορία με την ιστορία του Ντάι, επειδή βασίζεται από ό,τι νομίζω στο 11ο, όπου είναι το πρώτο τελευταίο Dragon Quest που έχει βγει. Αν θέλετε, ψαχτείτε, δεν χάνετε κάτι με τους αριθμούς. Σκεφτείτε ότι είναι τύπου Final Fantasy, όπου κάθε μέρος είναι και άλλη ιστορία, εξχωριστή. Mm-hmm. Αλλά βρίσκονται στο ίδιο. Επίσης, όλη την ώρα ο πρωταγωνιστής φωνάζει. Το έχεις παρατηρήσει αυτό, όλη την ώρα ο πρωταγωνιστής φωνάζει. Και πλάς, μοιάζει πολύ με τον Etranx στα σχέδια. Εντάξει, Dragon Quest είναι, τι περίμενες. Περίμενες κάτι λιγότερο. Εγώ προτείνω να παίξετε και τα games, αν είστε fans των JRPGs και αν... δεν είστε, έχουν βγάλει και δύο hack and slash όπου λέγονται Dragon Quest Heroes, όπου είναι πολύ fun σαν game. Είναι μια αρένα, 1000 με 2000 τέρατα να σου επιτίθονται και σου έχει και ένα story όπου συνδέεται με τα Dragon Quest. Οπότε, αν σας άρεσε το anime ή οι ταινίες, τσεκάρετε τα. Είναι ωραία σαν games και έχουν ιστορία. Αναμφισβήτητα είναι πανέμορφα τα games και όντως το Dragon Quest έχει βγει πέρα από το
turn-based RPG είδος του, δηλαδή έχουμε όπως είπες εσύ τα παιχνίδια της Koei Tecmo, τα Dragon Quest Heroes, έχουμε επίσης το Dragon Quest Builder που είναι μια μορφή adventure style Minecraft. Έχουμε και ένα όπου βγήκε φέτος, αλλά δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα εδώ στην Ευρώπη, όπου το βγάλανε τώρα για να προωθήσουν και το anime, όπου είναι για τα κινητά. Είναι ένα παιχνίδι που ξεχνάς, Κωνσταντιέης, το αγαπημένο σου παιχνίδι που περιέχει μέσα τον Dai. Που δεν το θυμάμαι. Το Jump Force. Που το ξέχασα και... Μα το Θεό, έπαιζα προχτές το Jump Force και έπαιζα με τον Dai. Αν και είναι ο παλιός ο Dai. Ναι. Όπου η φωνή του είναι λίγο πιο σπαστική από αυτή που έχει τώρα. Η τωρινή του μου αρέσει πολύ καλύτερα. Τώρα είναι πιο γλυκός. Ο προηγούμενος ήταν πιο άγριος για κάποιο λόγο. Αν και το Dragon Quest VIII ήταν γενικά πολύ άγριο. Άρα, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Αμάν. Προτείνεις το Dragon Quest. Εννοείται. Είναι από τις σειρές όπου τις προτείνω και για να τις κάνεις Bing Watch για μαραθώνιο, για να το βγάλεις σε 1-2 βράδια, αλλά και να το βλέπεις σαν εβδομαδιαία με τις άλλες σειρές. Βγαίνει πανεύκολα, δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο που να είναι βαρετό και να κάνει κοιλιά. Βγαίνει εύκολα, είναι διασκεδαστικό, δεν έχει πολύ δύσκολο πλότο που να λες πρέπει να σημειώσω τους χαρακτήρες για να το συνεχίσω. Όχι. Είναι πολύ χαλαρό και το προτείνω. Εσύ θα το πρότεινες? Φυσικά και από μένα παίρνει ένα πάρα πολύ δυνατό ναι. Δεν πρόκειται να αφήσω τον κόσμο να μην δει μια τόσο ωραία σειρά. Και παραλαμβάνω, μην ψαρώνετε από τα φιλικά του χρώματα. Αυτό. Έχει μια αρκετά σκοτεινή πλοκή. Δηλαδή θα το χαρείτε, δεν είναι όλα καλά. Άμα δείτε αυτό και σας αρέσει, εγώ θα σας πρότεινα και την original, όπου έχει λίγο πιο μέτριο σχέδιο, επειδή είναι και τέλη 80s, αλλά είναι πολύ πιο dark και βίαιο. Οπότε, άμα δείτε αυτό και σας αρέσει, να πάτε και στην παλιά σειρά. Άρα, από Μαζίνγκερ Ντέστρο και Κώστα Ντιέης, τσάω.